2015. Πριν μπουν στα θέματα ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ από το σώμα ερωτήσεις προς το Προεδρείο ή τον Δήμαρχο. Κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Γιώτης. Πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, μπορώ να έχω το λόγο. Επί της διαδικασίας. Διαδικαστικό για μένα είναι. Για σας, τάξτε, μισό λεπτάκι. Ερωτήσεις προς το σώμα υπάρχουν. Θέλετε εσείς να ρωτήσετε. Δεν είναι διαδικαστικό. Η κυρία Ντούρβα, άλλος συνάδελφος, ο κύριος Γκινής. Μάλιστα, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η κυρία Ντούρβα έχει τον λόγο. Διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε. Ναι, να ακούσουμε ποιο είναι το διαδικαστικό. Το διαδικαστικό είναι μια ενημέρωση. Είναι μια απόφαση στον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μεταβεί ο Δήμαρχος και ποιοι άλλοι μεταβήκανε στο συνέδριο τη σχέδια να μας ενημερώσουν τι έγινε για τα αποθεματικά του Δήμου. Αν θα τα δώσουν ή δεν θα τα δώσουν, γιατί εδώ δεν αποφασίσανε. Είπαμε τι θα αποφασίσει το συνέδριο. Ναι, δεν είναι διαδικαστικό, είναι ερώτηση η οποία μπορεί να την υποβάλλει. Δεν πρέπει να ενημερωθούμε. Βεβαίως. Και θα παρακαλούσα την κυρία Τσουρμπέ και πήγε εκεί να μας ενημερώσει. Όταν θα έρθει ο λόγος, θα μιλήσουμε. Αν δεν θέλετε να μας ενημερώσετε, επειδή έμαθα ότι με τύχεις και εσύ εκεί πέρα, μπήκες, σύρδες και σαν νέα που είσαι. Είναι κακό. Όχι, προς Θεού, γιατί είναι κακό. Πώς με θεωρείτε, δεν είναι ανάξια να πάω να ακούσω κάτι. Προς Θεού, είναι κακό. Θέλω να ενημέρωση. Μην προσπαθείτε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σοβαρή. Παρακαλώ, αφήστε την παρακαλώ. Αυτό δεν είναι θέμα διαδικασίας, είναι ερώτηση. Μπορείτε να την υποβάλλετε όταν έρθει η σειρά σας στα ερωτήματα. Γιατί εγώ αυτή την τακτική τη θεωρώ λίγη ποιητικό απαράδεκτη. Δεν μπορεί. Ήρθατε τώρα. Έχετε κάτι με τις Δευτέρες, εσύ. Ορίστε. Έχετε κάτι με τις Δευτέρες. Το έχω βάλει και σε άλλες. Υπάρχει και η Τρίτη, υπάρχει η Τετάρτη. Συνήθως δίνουμε μια ποιητική στις μέρες που είναι ανοιχτή η αγορά. Υπάρχουν συνάδελφοι που εργάζονται. Δίνουμε μια τέτοια ποιητική σε αυτόν τον κόσμο και τα κάνουμε μέρες που δεν είναι για το μουζάκι, ανοιχτή η αγορά. Πα Δευτέρα. Ή καμιά φορά Παρασκευή, Τετάρτη κλπ. Είδε τη Δευτέρα τι θέλει. Εγώ θεωρώ ότι τεχνίδω το βάζει τη Δευτέρα γιατί μα δίνει εισηγήσει. Σα παρακαλώ, κύριε Γιώτη. Το αποδεικνύω εγώ τώρα ήρθε και μέτωσε την εισήγηση. Βεβαίω. Η Οικονομική Επιτροπή ήταν το μεσημέρι τη Δευτέρα. Τι έπρεπε να πω, τι έπρεπε να σα τη δώσω. Όταν συνεδρίασε την Παρασκευή. Πώ συνάγεται ότι έχω χρέο εγώ να σα δίνω έγγραφη εισηγήσει κάθε φορά. Την Παρασκευή συνεδρίασε. Από τον αρμόδιο εισηγητή και μετά την κόμη. Τώρα δεν μου αρέσει, κύριε Παλατσέρα, δεν είναι ρόλο. Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, στη συνέντευξη
τις φτώχειες και τις ανέχειες των δημοτών. Λυπάμαι πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, διότι θεωρώ ότι όπως και... Κυρία Τούρσα, αν έχει την καλούσα και ζητώ συγγνώμη, που πει εξήλθα και επανήλθα, μπορείτε να επαναλάβετε τώρα τι μας. Να επαναλάβω λίγο. Σας λέω ότι στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου στο Φαλάρι υποβάλαμε μια πρόταση για σύσταση μιας κοινωνικής επιτροπής. Επειδή όμως δεν είμαστε δημενοί σε διάθεση, ή υποσχεθήκατε, εσείς κυρίως, ότι θα επανέλθει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις. Η πρότασή μας αυτή δεν αφορά συγκεκριμένο μέρος των δημοτών, αλλά το σύνολο των δημοτών. Η πρόταση αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης, της φτώχειας και της ανέχειας. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν γύρω μας και δεν τα γνωρίζουμε. Προσωπικά μου πέσει με την υψήλου 2-3 που είναι πάρα πολύ δραματικά. Και φαντάζομαι ότι και σε εσάς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που γνωρίζετε που είναι δραματικές. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η επιτροπή να μπορούν να καθιστούν οι δημότες που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ως πότε θα διαφορούμε σε αυτό. Θεωρείτε ότι με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι λύνουμε το θέμα της φτώχειας και της ανέχειας. Πιστεύετε ότι δίνοντας και μοιράζοντας σε ετούντες δημότες από 300 ευρώ τους έχουμε λύσει το θέμα. Ποια είναι η κοινωνική πολιτική, ακόμα θεωρείτε ότι με το καπί και το καφενείο που μοιράζουμε ένα φθηνό καφέ, λύνουμε το θέμα, το πρόβλημα, κάνουμε κοινωνική πολιτική. Ειλικρινά δηλαδή, δεν κατανοώ αυτή την αδιαφορία του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα πρόβλημα το οποίο μαστίζει ολόκληρη τη χώρα και πιστεύω ότι όλοι το έχουμε νιώσει. Εν πάση περιπτώσει, την πρόταση νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να την επαναφέρω κάθε φορά. Κυρία Πρόεδρε, την έχουμε υποβάλει πριν από 2-3 δημοτικά συμβούλια και αδιαφορήσατε ως προς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, φέρτε μας τη δική σας πρόταση. Εάν δεν σας ικανοποιεί η πρόταση της συμβουλίας, καταθέστε τη δική σας πρόταση. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών προβλημάτων. Κύριε Δήμαρχε, είστε πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Και κυρία Τόλια, εσείς πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρώτησα πριν, εάν ο γραμματέας είναι ενήμερος για τις αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μου είπε όχι. Ειλικρινά ως Δημοτική Σύμβουλος. Μισό λεπτό. Απάντησε ο κύριος Γιώτης όχι. Ναι, την ώρα που είπατε ότι δεν είναι ενήμερος για τις αιτήσεις που υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γιώτης σήμερα έχει έγγραφη ερώτηση και με συγχωρείτε που κάνω διάλογο, γιατί δεν πρέπει να το απαντήσω τώρα. Έχει ερώτηση σήμερα για συγκεκριμένο δημότη, για συγκεκριμένη αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για να απαντήσει. Και πώς δεν έχετε ενημέρωση, κύριε Γιώτη. Για τις αιτήσεις των δημοτών έχω ενημέρωση εγώ. Πώς δεν έχετε ενημέρωση, δεν έχω ενημέρωση. Σοβαρό μου γίνεται τώρα. Εσείς φέρετε ερώτηση σήμερα έγγραφη και λέτε ότι πληροφορήθηκα ότι συνδημότη μας κατέθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Μουσακή ο πρώτη Για τις αιτήσεις δημοτών και αυτή την έχω φέρει να την αναγνώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ελάτε. Θα καταλάβω. Πώς το πέρασε ότι είναι φαιόδο δικό σου, το πέρασε ο Δήμος. Ελάτε κυρία Τούρβα. Το έχω πει κι άλλες φορές. Παρότι είστε πρόεδρος του Συμβουλίου από τα χρόνια, θα έπρεπε όμως, γιατί τις οποίες εσείς παίρνετε στα χέρια σας και τις διακινήσετε κατά το κουκούλι, τουλάχιστον να έρθετε σε ενημέρωσή μας. Είναι πάρα πολύ άσχημο και για μένα προσωπικά να μου λένε δημότες ότι υπέβαλα μια αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί είναι δημοτική συνέντευξη. Και να αγνοώ το περιεχόμενο της αιτήσεως. Και να αγνοώ την τύχη της αιτήσεως. Γιατί αυτό είναι το ίδιο. Όταν υποβάλλει κάποιος αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον στις συνεδριάσεις, να μας ενημερώνετε πριν την έναρξη της συνεδρίας, κατά την έναρξη, πόσες και ποιες αιτήσεις και πώς διευθυνθήκε. Η απάντηση σας προς αυτές. Είναι τόσο δύσκολο για εσάς. Και αν είναι για εσάς, ας τον αναλάβει ο γραμματέας ο κύριος Γιώργης να μας πει: είχαμε 10-15 αιτήσεις δημοτών, οι οποίες δρομολογήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Πόσο δύσκολο είναι. Και έχουμε λοιπόν σε συγκεκριμένη αίτηση. Μιλάω γενικά. Ναι, αλλά σας απάντησα σε αυτό το ερώτημα, το θέσατε πολλές φορές και έχω απαντήσει επανειλημμένως. Οι αιτήσεις που υποβάλλω θα το. Καλύτερα να ολοκληρώσω να απαντήσω στην ώρα. Ναι, κάπου να ολοκληρώσω γιατί ξέρω τι θα μου πείτε, ότι εσείς είστε η μόνη άξια και καλή και να διαχειριστείτε τις αιτήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν σας δίνετε αυτοβουλειότητα αυτοκοντορικά σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ούτε εσάς, ούτε από την καλή παράθεση να ομιλείτε απαξιωτικά ο Δημοτικό Σύμβουλος, ενώ μπορείτε να δεν έρθει σε μένα όλες οι αιτήσεις. Σας παρακαλώ. Αυτοβουλειότητα σαν Δημοτική Σύμβουλος να προσπάρουν γνώση επί των αιτήσεων που υποβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά και έχω. Καλή προσπάθεια.
Ιανουαρίου του 2015. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά αιτήματα της Μαγούλας. Πιανού. Η μία η αίτηση είναι του Κωνσταντίνου Γκόλια, η άλλη είναι του Κωνσταντίνου Γκόλια και του Παναγιώτη Μάγκου, από 19 πρώτου, δεν απαντήθηκαν καν. Και η άλλη είναι 26-5. Δεν ήρθε σε εσάς. Λέει, πάντως η αιτήση είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα θα μου πείτε δεν ήρθαν σε εσάς, δεν υπάρχει. Πάντα κήρυκτε την ευθύνη. Φαντάζομαι, κατά την προσφυρίσα τακτική. Εδώ όμως έχουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ανακαλέστε αυτά που λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας ακούω με προσοχή και θα σας διακόπτω. Τι πάει να πει η Γκρεμίνα σου πάλι, σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Τι επίσης χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο για τον Δήμαρχο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθουν όταν είναι αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο αρμόδιο για όλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μία βιομηχανία, ένας αποθηκευτικός χώρος που ενοχλεί τους κατοίκους. Απαντήσατε, τι κάνετε προς αυτό. Έγινε μία αίτηση από τις 19 Ιανουαρίου. Πρώτο, δεύτερο θέμα. Δεύτερο αίτημα. Το ιατρείο, το οποίο εξοπλίστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί και συσσωρεύονται οι κάτοικοι στο κοινωνικό καρτίο, γιατί δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν υπάρχει ίντερνετ, λοιπόν. Και επειδή δεν μπορεί να κάνει τη συνταγογράφηση ο γιατρός, συνοστίζονται ο ένας τύπος του άλλου, οι ασθενείς, στο κοινωνικό γραφείο της Μαγούλας. Απαντήσατε σε αυτά. Τα διευθυντήσατε. Παρακαλώ, θα απαντήσουμε. Δηλαδή είναι κρίμα. Είναι λεπτομέρειες βέβαια, διαδικαστικές και διαχειριστικές, οι οποίες έπρεπε να έχουν αναβλέψει, τις ευνοείται εντελώς. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Δήμαρχε, ως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, που είναι 26 Πέμπτου, θα φαντάζομαι ότι το έχετε εκτεθάρει υπόψη σα, είναι 12 άτομα. Φαντάζομαι ότι αντιπροσωπεύουν 12 οικογένειες της Βατσουνιάς. Το νερό της Βατσουνιάς, λοιπόν, που δεν φτάνει σε αυτά τα σπίτια. Που στη Βατσουνιά παίρνουμε περίσσευμα και εμφιαλώνουμε νερό. Ή στη Βατσουνιά που το νερό τρέχει και έχουμε υδροηλεκτρικό, το οποίο έχει έσοδα δίπλους. Λοιπόν, 12 οικογένειες δεν έχουν νερό. Και τι λένε. Το νερό που εμείς χρησιμοποιούμε μετά από αναλύσεις του χημείου έχει αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλο. Αιτήσεις και έγγραφα γι' αυτό έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας από χρόνια. Το 2000 δεν το διαβάζω για εσάς, το διαβάζω για τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου που την αγνοούν την αίτηση. Το 2008 έγινε μελέτη τον τότε πρόεδρο και με τους σημερινούς και δεν έχει καθόλου εκκληθεί να πάρει τον χρόνο και τα πάρει. Γιατί σας παρακαλώ με διακόπτετε, δηλαδή δεν κατάλαβα, θα σας ενοχλήσω. Από τη μία κάνετε παρατηρήσεις να μην κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Απ' την άλλη, κάνετε και εσείς διάλογο και επιτρέπετε και σε άλλα. Δεν έχετε τον λόγο. Είναι μια συγκεκριμένη αίτηση, η οποία έχει τροπολογηθεί, θα πάει στη ΔΕΙΑ, θα έρθει ό,τι στην ώρα του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναγνωστεί όλη η αίτηση. Εγώ κατάλαβα τι θέλω να πω. Αφήστε με. Ένα μήνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ακούω δεν είναι. Όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωθούν πλέον. Θα πάει στη ΔΕΙΑ. Ελά, κύριε Δημοτικό. Λοιπόν, οι κάτοικοι λένε ότι πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος του χωριού και ο διευθυντής της ΔΕΙΑ ανακοίνωσε ότι θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο δίκτυο ίδρυψης, αλλά αποφασίστηκε να μην εφαρμοστεί η μελέτη και να μην πάει νερό στα σπίτια τα δικά τους. Είναι ένα 2 χιλιόμετρα λάστιχο, λέει επί 5 ευρώ, είναι ελάχιστη η δαπάνη. Γιατί κύριε Δήμαρχε μέχρι σήμερα δεν έγινε. Γιατί υπάρχουν κάτοικοι της Βατσουνιάς που δεν έχουν να πιούν νερό, χώσιμο νερό και το κουβαλάνε. Πού? Στη Βατσουνιά. Απορώ. Και θέλω μια δικαιολογημένη. Και είναι και ο πρόεδρος. Εδώ θέλω να μας πει και ο πρόεδρος της Βατσουνιάς πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Επίσης, κύριε Φούντα, είστε ενήμερος, φαντάζομαι, για το κτήμα στη Ζωμαγούλα, το οποίο χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την διατήρηση του Σκοτόπου, αυτό το, τα 10 στρέμματα στη Μαγούλα. Είστε ενήμερος ότι αυτό κατελήφθη, παροδημόθηκε και κατελήφθη με το δάκι, παρότι το Πανεπιστήμιο το χρησιμοποιεί για διατήρηση του Σκοτόπου. Και τι κάνετε όπως αυτό. Και επίσης σε εσάς θέλω να απευθυνθώ ένα ερώτημα όσον αφορά τα τέλη άρδευσης. Αυξήθηκαν τα τέλη άρδευσης. Και με ποια απόφαση. Ποιος αποφάσισε την αύξηση αυτή. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πέρασε. Και αν μου πείτε το ΕΒ Γελάντης, και το ΕΒ Γελάντης δεν γνωρίζει.
τη μείωση δεν πηγαίνει. Σε διαδικασία εκλογών το πρωί και λάρτη. Πώ προσελήφθησαν, κύριε Δήμαρχε, σήμερα ω το ερώτημα η υδρονομή, με ποια διαδικασία. Το πρωί και λάρτη του προσέλαβε ή ο Δήμο. Πώ εισπράττονται, κύριε Φουξιλιά, τα έσοδα από τα τέλη λάρτη. Πώ εισπράττονται κάθε χρόνο. Πού πηγαίνουν, ποιο είναι ο εισπράκτορα, ποιο μαζεύει τα χρήματα στα χωριά. Πού τα καταθέτουν τα χρήματα. Στο το έργο λάρτη ή σε λογαριασμό του Δήμου Μουζακίου ή στα μυϊκή υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου. Γενικά με τα συστήματα άρτευση, με τι απομόνε τη αυξήση τελών, γίνεται ένα λαλού. Και αυτό το λαλού νομίζω ότι το βοηθάει το να μαθαίνουμε κάθε χρόνο τη διαχείριση των δημοτικών χρημών στο το έργο λάρτη. Το ΤΕΕΚΕΝ άρχισε λοιπόν μετά από συζήτηση που έκανε προσωπική και προ τα συμμάχητε με τον πρόεδρο, τον προηγούμενο, τον Τεκίνη, μου είπε ότι δεν έχει καμία απολύτω ανάμειξη στη δίσπραξη των ερωτηματικών πολλών. Έχει απλώ ένα λογαριασμό που αναδείχνεται κάποια χρήματα και μία φορά το έτο ο Δήμο ζητάει ένα ποσό και εκείνο το δίνει. Μου είπε επίση ότι χορηγεί και δίνει κάποια μπλόκα αποδείξεων. Στον αργότερο δήμαρχο, σε εσά κύριε Φούτ, το φαντάζομαι, που τα μοιράζετε, ποιο θα έχει τα μπλοκ αποδείξεων, ποιο εισπράττει για λογαριασμό του ΕΡΤ και του Δήμου χρήματα, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, οι υδρονομεί, με ποια διαδικασία κατατίθενται στο λογαριασμό. Και κάτι τελευταίο που πληροφορήθηκα για μία απομόνωση στον πύργο Ιθόμη, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι εκεί, διότι υπάρχει η πρόθεση. Νομίζω ότι μπήκατε και σε πρώτες ενέργειες να μεταφέρετε το δίκτυο της Πομόνας και σε αγροκτήματα του ΚΑΠΑ, πέρα δηλαδή της τοπικής κοινότητας Πύργου Ιθόμης. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε ποιος είναι υπεύθυνος, ο κύριος Φούντας, ο κύριος Φουξιλιάς. Πρώτα απ' όλα να μας πει κάνει πολλά ότι είναι άρδευσης ή ίδρευσης, εάν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για επέκταση του δικτύου. Υπάρχει πολλοί όταν ξεκινάνε διαδικασίες, χωρίς να έχουμε λάβει μια απόφαση. Πώς να ξέρουμε ποιος να αποφάσει και να ερχόμαστε εκ των υστέρων, να νομιμοποιούμε και να αποφασίσουμε πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Μου είπαν επίσης, κύριε Φούντα, σας έχω πολλά ερωτήματα έτσι που έρχονται στο μυαλό μου, ότι έγινε στη Μαγούλα ένα υπόγειο δίκτυο άρδευσης. Το γνωρίζετε. Αυτό το υπόγειο δίκτυο έγινε. Από Δήμο, έγινε από το ΕΠΕΛΑΚΤΗ. Ποιο το πλήρωσε, ποιο το αποφάσισε και ποιο το εκτέλεσε. Δεν μπορεί να είμαστε, εσεί μπορείτε να το θέλετε. Αποφασίζουν άλλοι για εσά, οι πράγματι, οι πρόεδροι, οι σχολείοι ή οτιδήποτε. Εγώ όμω προσωπικά πιστεύω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι τη αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να είμαστε σε άδεια. Να ρωτάνε οι δημότε και να μην γνωρίζουμε να του απαντήσουμε ότι θέματα δεν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν αποφασίσαμε. Για την αύξηση, α πούμε, των τελών άδευση. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να λέμε ότι πήρε απόφαση, έτσι μου πληροφορήθηκε. Να λέμε ότι πήρε απόφαση ο κύριος Φούντας και ποιος και για τη μείωση. Αποφάσισε δηλαδή για να ψηθούν τα τέλη άρθρωση. Κύριε Δήμαρχε, ήρθε το καλοκαίρι και τα παιδιά πρέπει να βγουν έξω αναγκαστικά, έτσι. Έχουν πάρει στις παιδικές χαρές. Πού γίνεται τις παιδικές χαρές. Ο περιβόητος αυτός μελετητής που διαβάσαμε και στο ίντερνετ και το είδαμε και στις εφημερίδες που ήρθε για να κάνει την μελέτη. Ποιος είναι αυτός ο κύριος. Πού είναι αυτή η μελέτη. Τι κάναμε τελικά για τις παιδικές χαρές. Θα επιμείνω για μία που γνωρίζω προσωπικά ότι είναι επικίνδυνη η παιδική χαρά στην κρυοφυγή, όπου είναι ακριβώς κάτω από το δίκτυο υψηλής τάσης. Είναι επικίνδυνη. Υπάρχει μια ισομετρική διαφορά 2 μέτρα. Αν πέσει κάποιο παιδί από εκεί, η ευθύνη θα είναι δική μας. Δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες με μια πινακή ότι εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Από τη στιγμή που έχουμε τοποθετήσει τα όργανα της παιδικής χαράς, έχουμε την περίφραξη και γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι δημοτική. Έχουμε την απόλυτη ευθύνη. 100 πινακίδες να υπάρχουν. Λυπάμαι ειλικρινά που ο Δήμος θα ξοδέψει στο μουζάκι 50.000 ευρώ για να καλύψει τις τομές του δρόμου που όφιλε και οφείλει να τις καλύψει ο εργολάβος, διότι είναι συμβατική του υποχρέωση και ευθύνη, από τη σάτα του Δήμου Μουζακίου. Λυπάμαι ειλικρινά που θα ξοδέψουμε 50.000 ευρώ για αυτό και δεν ξοδεύουμε δεκάρα τσεκιστή για να διαμορφώσουμε ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. Δεν σας λέω παιδική χαρά. Κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. Στην πορεία των θεμάτων θα συζητήσουμε και για τον αναψυκτήρα στην πλατεία. Γνωρίζετε ότι στην πλατεία
υπάρχει ένα δέντρο σκίασης. Ένα δέντρο σκίασης. Είμαστε επενδυσμένοι από βουνά και δέντρα και μέσα στην πόλη δεν έχουμε ένα δέντρο. Μελέτες βλέπω ακολουθούν στην πορεία για το μουζάκι, 50.000 ευρώ εδώ, 50.000 ευρώ εκεί, πεζοδρόμια, πλάκες, ολοκληρώσει, ναι, υδράβλεπτη, οτιδήποτε άλλο, πέρα από διαμόρφωση την οποία των χώρων πρασίνων και πέρα από διαμόρφωση ή εμάς περιπτώσεις συντήρησης των παιδικών χαρών. Ακόμη είδα και ένα τιμολόγιο 15.000 ευρώ σε κάγκελα και επικοινότητες. Αποφασίσατε εσείς και να θέσετε προμήθεια υλικών. 15.000 ευρώ πήρε συμπολίτης μας επαγγελματίας για να φτιάξει κάγκελα και τα λοιπά, δεν κατάλαβα, στην ενότητα του μουζακίου. Πού ακριβώς μπήκαν αυτά τα κάγκελα, πού τοποθετήθηκαν αυτές οι κακελόπορτες. Πήρατε την απόφαση, το τοποθετήσατε, το πληρώσατε. Ωραία, δεν είμαστε τίποτα γιατί. Και φυσικά εσείς έχετε τον πρώτο λόγο, το πρόγραμμα είναι δικό σας, εσείς θα το εκτελέσετε. Ενημέρωση όμως δεν πρέπει να έχουμε σαν δημοτική σύμβουλη. Αυτά και σας πω, κύριος Γιώτης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Πριν τοποθετηθώ για τις ερωτήσεις, θα παρακαλούσα την κυρία Πρόεδρο να διαβάσει την αίτηση που έχω καταθέσει και μετά να συνεχίσω για να απαντήσει μια γυναίκα λίγο δήμαρχος. Μα είναι η διαδικασία ερωτήσεων. Εδώ κάνουμε ερωτήσεις. Και να σας υπενθυμίσω, σύμφωνα με τον κανονισμό, οι έγγραφες ερωτήσεις όταν έρχονται εντός ενός μήνα παίρνουν έγγραφες απαντήσεις. Άρα λοιπόν, δεν είμαι εγώ υποχρεωμένα να γνώσω όπως εσείς ζητάτε την ερώτηση τη συγκεκριμένη από την πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ακούσω τα ερωτήματά σας και θα επανέλθω και σε αυτά. Ναι. Θα τα ακούσετε και τα ερωτήματά μας. Προημερών ξεκίνησε ένα λεωφορείο με μαθητές να επισκεφτεί τη σπηλιά του Καραϊσκάκη. Αλλά γύρισε από τα μισά του δρόμου. Θα παρακαλούσα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς να πάνε να καθαρίσουν, να αποκλαδώσουν τα δέντρα και να καθαρίσουν τον δρόμο. Μια άλλη ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, σχετικά με τους κτηνοτρόφους του Μαγματίου. Πληρώνουν στο Δήμο τέλη βοσκής ή δεν πληρώνουν? Με λίγο μου παρατηρώ ότι τώρα την άνοιξη, όποιος φτάνει, και όπου φτάνει, τοποθετεί μελίσου κυψέλες στα λιβάδια, δίπλα στο ζώστρωμα, ενώ απαγορεύεται. Και επειδή, τουλάχιστον στο Μαυρομάτι, είναι η ιδιοκτησία και δεν είναι δημόσια έκθεση, έπρεπε τουλάχιστον να παίρνουν μία. Ένα χαρτί ή κάτι από το Δήμο ή να τους υποδείξουν πού θα πηγαίνουν να τοποθετούν τις κυψέλες. Εδώ και 6 μήνες, υπό και παραπάνω, υπάρχει ένα σπάσιμο στην αποχέτευση ομβρίων στο Μαυρομάτι, στο σπίτι του Μαργκάνη. Επειδή η αποχέτευση αυτή είναι συσκεπασμένη με όλο το κομμάτι, έχουμε ένα λογιστή. Αν πέσει ένα παιδάκι μέσα εκεί, που θα βγει? Τα σπάσανε εργολάδι, το έχω πει επανειλημμένως, γίνανε οι Φιλιππινέζοι στον ένα και στον άλλο, θα πάνε να φτιάχνουν τις βλάβες τουλάχιστον που δημιουργούν οι ίδιοι. Περνάνε, κάνουν τα μεριμέτια τους, σηκώνονται, φεύγουν. Αφήσανε τα σπασίματα και όπως είναι, έχει μείνει κενό ένα μέτρο περίπου, ή αυτοκίνητο πέσει μέσα, ή ένα παιδάκι. Γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει, αλλά ένα παιδάκι να πέσει μέσα, θα βγει μετά από 500 μέτρα. Ειδικά με την ενημέρωση για την ΚΕΔΕ, θα ήθελα να μου κάνετε. Εδώ και κάποιο καιρό γίνεται μια εξήλυψη στο δάσος του Μαυρομαντίου. Αν έχετε να μας ενημερώσετε κάτι, αν έχετε να μας πείτε κάτι, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκτός αυτού, εδώ και αρκετό καιρό ζητάμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να βάλει μια πίσω 250 ευρώ να κόψουμε ένα παράβολο για το πράσινο ταμείο, γιατί έγινε χαρακτηρισμός της έκτασης εκεί που είναι τα πνευμοστάσια στο Μαυρομάτι, ότι είναι δασική έκταση. Και κάναμε ένσταση σαν συνδιοκτήτες, επειδή είναι διαχειριστής ο Δήμος, καλό και πρέπει να είναι το ποσό να το βάλει ο Δήμος. Τώρα πού θα το βάλει? Ας το βάλει από τα τέλη που εισπράττει από τους κτηνοτρόφους. Ας το βάλει από αυτά που εισπράττει από τα αποδοτικά. Θα σας πω πιθανά κάτω,
Γιατί δεν θέλει να περνάμε πολλές φορές την ημέρα. Αν είχαμε και πέτρες στα νεφρά, θα μας πέφτανε. Πρόκειται να γίνει αποκατάσταση ποτέ και πότε. Και εκτός αυτού, τους 50.000 που πληρώνουμε τον εργολάβο, αν αυτό είναι αποκατάσταση, λυπάμαι κύριε Δήμαρχε για αυτούς που να παραλαμβάνουν. Και αν κοιτάξουμε και απ' έξω του Δημαρχείου εδώ πέρα την αποκατάσταση που κάνατε, είναι της κακιάς ώρας. Θα παρακαλούσα ή η μηχανική του Δήμου ή οποιοςδήποτε να πάει γιατί είναι λεφτά των Δημοτών και θα έπρεπε τουλάχιστον όταν γίνεται αποκατάσταση να γίνεται όπως πρέπει. Επίσης, αιτήσεις Δημοτών που απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και με λυπεί το γεγονός αυτό, γιατί η πρόεδρος νόμισε ότι είναι πρόεδρος μόνο για τον εαυτό της, δεν είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δήμου Μουζαγκίου. Όταν απευθύνονται οι αιτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, καλό και πρέπον είναι να τις φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο, από εδώ και στο εξής, όποια αίτηση απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να την δίνει και σε μένα, για να έχω μια ενημέρωση σε γραμματέας. Αν προσέχεστε, δεν μπορείτε. Επειδή η φλιαρία σας, κυρία Πρόεδρε, δεν σας πάει. Με λίγα λόγια. Και επειδή καταλαβαίνω, χάνετε την ψυχραιμία σας πολλές φορές, σας καταλαβαίνω, εγώ σας έχω πιάσει το σφιγμό. Ίσως χάνετε το χιούμορ σας. Εγώ κάνω το χιούμορ γιατί πρέπει να κάνω το χιούμορ. Ελάτε, συνεχίστε, αν έχετε άλλο ερώτημα να πάμε στο κύριο. Έχω πολλά ερωτήματα και να μάθετε να μην διακόπτετε και μην κάνει παρατηρήσεις στους άλλους. Εκεί ξέρετε το πεπίνιο του παίζετε. Ελάτε κύριε Κινή. Τι ελάτε κύριε Κινή. Μα δεν κλείνω το λόγο. Θα το πληρώσω, μην διακόπτετε. Στο θέμα μου, θα λέτε και κάτι τώρα, ελάτε. Για σας δεν λέω. Χαριντήσετε τώρα, ελάτε. Κάντε μια ερώτηση. Για σας δεν λέω. Δεν πείτε, σας ακούμε. Τα λέω για το σώμα. Έχουμε ένα θέμα απόψε, οικολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής εδώ της δημοτικής αγοράς. Βγήκε κάποιος δημοτικός σύμβουλος ή κάποιος από εσάς να πάει να δει τα λίμματα που είναι τώρα έξω εκεί. Γέμισε ο τόπος μπροστά στην περιοριστική. Και τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Και ένα τελευταίο. Βλέπω αυτοκίνητα που κινούνται. Άλλα γράφουνε Δήμος Συνθόμης, άλλα Δήμος Παμίσου. Χθες το βράδυ είδα ένα αυτοκίνητο στην Καρδίτσα παρκαρισμένο σε υπόλοιπο. Τελικά υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχει έλεγχο στα αυτοκίνητα. Υφίσταται αυτή τη στιγμή Δήμος Παμίσου ή Δήμος Συνθόμης. Δεν μπορούμε να σβήσουμε γράμματα αυτά. Αυτά έχω. Ο κύριος Γκινής. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, καλησπέρα για εμένα. Κύριε Δήμαρχε, από τις τομές και τις εξκαρτές ολόκληρο το Μαρομέτι φαίνεται σαν βομβαρδισμένος οικισμός. Δεν ξέρω αν κατεβήκατε καθόλου, αν κάνετε τον κόπο να επισκεφτείτε λίγο το Μαρομέτι. Δεν μπορείτε να περάσετε από κανένα είτε κεντρικό ή από πάροδο μέσα στον οικισμό. Δεν κυκλοφορείτε και με το δικό σας αυτοκίνητο για να περάσετε από εκεί, γιατί θα πάθει ζημιά. Η κυρία Ντούρβα προηγουμένως ανάφερε το θέμα της γεώτρησης στον πύργο Ιθόμης. Επειδή είμαι και μέλος του κυρία μου, είστε πρόεδρος, αυτή η γεώτρηση, από ό,τι έχω μάθει, είναι εφεδρική ίδρευσης και η οποία εξυπηρετεί τρεις τοπικές κοινότητες. Φαναρίου, Καναλίου και Χάρμανος. Και Ρουξάδος. Ακόμα χειρότερα, γιατί εάν αυτό το νερό ίδρυσης κάποιοι θέλουν να την πάρουν
και είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους στην τοπική κοινότητα ΚΑΠΑ, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Λυπάμαι πολύ μας. Και ένα τρίτο, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκούντα, ζήτησα μια κατάσταση, έναν πίνακα με τις οφειλές ενδεχομένως που είναι για την άρτευση της τοπικής κοινότητας μοτοματίου. Αρνηθήκατε. Σας εξήγησα το λόγο, δεν αναρνηθήκατε. Ο λόγος ποιος, το ότι είναι προσωπικά δεδομένα σε δημοτικό συμβουλό να πάρει την κατάσταση αυτή. Πού το βρήκατε αυτό. Πού το βρήκατε αυτό. Το είδατε πουθενά γραμμένο. Και θέλω μια απάντηση για τα τέλη άρδευσης που βρίσκονται, αν αξίθηκαν και πώς αξίθηκαν και απόφαση. Αυτά. Μάλιστα, πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, σε ό,τι με αφορά, συνάδελφε, επειδή έγινε για μια ακόμη φορά θέμα για τις αιτήσεις των δημοτών, εάν έρχονται, που χρεώνονται και γνωρίζονται. Σας έχω απαντήσει εδώ μέσα ότι οι αιτήσεις δημοτών έρχονται δεκάδες καθημερινά. Το ότι αναγράφεται προς το Δήμο ή προς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το καθήλυν αρμόδιο όργανο να απαντήσει στις συγκεκριμένες αιτήσεις. Το ότι δεν έρχονται σε μένα δεν σημαίνει ότι εγώ απαξιώ και έχω την ευθύνη πάλι που δεν τις φέρουν σε μένα και θα παρακολουθήσω αυτό να μου καλέσετε, να το ανακαλέσετε, γιατί είναι η μορφή Δήμων για τους υπαλλήλους, το οποίο δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Δεν έρχονται σε μένα γιατί οι αρμόδιοι υπάλληλοι τους χρεώνουν και πρέπει να τις χρεώσουν. Και οι δημότες παίρνουν απαντήσεις. Αναφέρετε κάτι για βόρεια, για γιατρείο Μαγούλας, γνωρίζονται στην τεχνική υπηρεσία, θα πάρουν απάντηση από την τεχνική υπηρεσία ή από κάποιον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Όταν χρειαστεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλώς θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν απόφαση. Το να έρχονται, φανταστείτε να έρχονται εδώ όλες οι αιτίες και να λέμε ναι, θα τη δει η τεχνική υπηρεσία, ναι, την παραπέμπω εκεί, δεν έχει κανένα νόημα για εντυπώσεις, που θεωρώ και άκρητο λαϊκισμό αυτό που κάνετε. Δεν μπορείτε κι επίσης να ζητάτε από τη μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο για τις καγκελόπορτες, με 15.000 που αναφέρετε, και εφόσον θέλετε ενημέρωση, ελάτε στο γραφείο μου, με βρείτε ο Τάδε από τη Βατσουνιά, τι θέλει αυτό. Τι έχουμε, και εγώ θα σε ενημερώσω. Δηλαδή το φέρετε μετά από καιρό εδώ μέσα και να μην παίρνετε πάλι απάντηση, δεν νομίζω ποιον έχει επιρρηθεί στο κάτω κάτω. Οι αιτήσεις λοιπόν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν πρέπει να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και οι δημότες μας σε κάθε περίπτωση παίρνουν απαντήσεις. Το νόμιμο περιθώριο θέτει ο νόμος. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχετε το. Α, όσον αφορά για τη συνέδρια, θα απαντήσετε τη στιγμή. Συνάδελφοι, το ρόλο εκ του νόμου κανένα του ένα σεβόμαστε τον άλλον. Και ότι αναγνωρίζουμε ο ένα τον άλλον και την ευφυΐα και την αξιοπρέπεια που του αρμόζει. Και νομίζω ότι αυτό δίνει και μια έτσι απάντηση σε κάποιες προσωπικές αιχμές προς συνάδελφους. Αναφορικά με το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα περίμενα βέβαια από όλους τους συναδέλφους, αν τους ενδιαφέρει πραγματικά η αυτοδιοίκηση και δεν κάνουμε το θεκέ στον αέρα για εντυπώσεις, να έχουν διαβάσει είτε από τα sites είτε από τις εφημερίδες τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Αλλά προφανώς κυριαρχεί η εντυπωσιολογία και η εντυπωσιολαγνία και όχι η ουσία. Όμως να σας πω ποιο ήταν η απόφαση του συνεδρίου. Εμένουμε στο ότι δεν διαθέτουμε τα διαθέσιμά μας, εκτός και αν η κυβέρνηση απευθυνθεί στα συλλογικά μας όργανα και δηλώσει ότι τα έχει απαραίτητη απολύτως ανάγκη για να αντιμετωπίσει τη διαπραγματευτική διαδικασία με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Αυτό είναι το συμπέρασμα του συνέδριου. Και νομίζω ότι αναλύθηκε σε όλες τις εκφάνσεις και παντού. Και ίσως είναι και η πρώτη φορά που τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια αφιερώσαν τόσο μεγάλο, τόσο πολύ χρόνο στο συνέδριο της ΚΕΔ. Δεν σας άκουσα. Θα διαβάσατε ασφαλώς, κυρία Τούρβα, ότι η πολυτέλεια και η κλειδί για την οποία με χαμόγελο λέτε, στήχησε σε πάρα πολλούς με γαστροεντερίτιδα που θύμιζε τριτοκοσμικό ξενοδοχείο και όχι πολυτέλεια. Αλλά φαίνεται έχετε επιλεκτική και στη συνέχεια. Ή προφανώς σας αρέσει
να περνάτε αυτά τα μηνύματα, τα οποία δεν τιμούν την αυτοδιοίκηση την οποία και εσείς υπηρετείτε. Σας ξαναλέω, σας ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Και αλλιώς τα μέσα ενημέρωσης στο σύνολό τους δεν διακρίνονται για την ουσία τους. Σας ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Να πουλήσουν θέλει. Να μην υπερασπίζεστε τελικά την αυτοδιοίκηση, αλλά να περνάτε αυτά τα αρνητικά μηνύματα που δεν εμπνέουν κανένα. Πάντως σας λέω ότι μόνο κλειδί δεν υπήρχε. Μόνο κλειδί δεν υπήρχε. Σας διαβεβαιώ. Θα ήταν προτιμότερο να μένουμε κάποιοι σε ένα οικογενειακό ξενοδοχείο της περιοχής παρά σε αυτό που έχει μεγάλο όνομα και επί της ουσίας οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν εξαιρετικά μικρές και στήξαν και σε πάρα πολλούς άσχημα. Τα κεράσια έτσι. Για την Επιτροπή Αντιμετώπισης Ανέχειας. Διακρίνω ότι καταβάλλεται, κυρία Τρούλο, μια πρόσκληση. Α, πού είναι τα αποθυματικά. Εκεί που πήρε ακόμα στο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Τράπεζα Πυραιός. Πόσα κρίνουν εκεί. Κοντά στα 3 εκατομμύρια. Δεν έχω το πρώτο νούμερο, αλλά κοντά. Ό,τι είναι τα διαθέσιμα είναι όλα εκεί. Είναι το σε λογαριασμό όψεως. Σε λογαριασμό όψεως. Μέχρι να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Για να πάμε μετά σε συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα πάρει επιτόκια εφόσον ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια είναι αλήθεια ότι η τράπεζα, η συνεταιριστική έδωσε κάποια επιτόκια πολύ ισχυρά, αλλά σε αυτή εδώ την περίοδο δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν κεφάλαια όταν υπάρχει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και νομοθετική ρύθμιση, μέχρι να ερευνήσει η όλη κατάσταση και να ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Ενώ λοιπόν για την Επιτροπή Αντιμετώπισης της Συμπλαγίας διακρίνω ότι καταβάλλεται μια καταρχήν προσπάθεια να είστε ενημερωμένοι. Ή η προσπάθειά σας αυτή είναι η μεταλλής ή σκοπίμως αποκρύπτεται ή δεν γνωρίζετε πράγματα. Σκοπίμως. Προφανώς. Θα έχετε δει, γιατί αναφερθήκατε πριν ότι η κοινωνική πολιτική υλοποιείται μόνο μέσα από το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Μένει στο λάθος. Μένει στο λάθος. Προφανώς δεν είστε ενημερωμένοι. Ή δεν έχετε διαβάσει τις πρωτοβουλίες που παίρνει και η κοινοφελής επιχείρηση και ο Δήμος μας συνολικά και όχι μόνος του, με όλους τους φορείς του νομού μας. Γιατί αυτό το θέμα δεν αντιμετωπίζεται μόνο σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο Δήμου. Θέλει συνέργειες ευρύτερες και μάλιστα θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εθνικά. Θα έχετε δει ασφαλώς ότι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας, στο οποίο έχει δημιουργηθεί σύμπραξη μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη σύμπραξη από αυτή που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, στην οποία συμμετέχουν η περιφέρεια, οι δήμοι, οι εκκλησίες, οι πολύτεκνοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται πραγματικά να βοηθήσουν και όχι τυπικά σε αυτή την υπόθεση και είστε καλοδεχούμενοι όλοι. Συμμετέχει και ο Δήμος μας. Είναι ένα πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί την ανακούφιση στους κοινωνικά ευπαθείς δεν θα τη δώσουν οι επιτροπές. Θα τη δώσουν δράσεις που έχουν κόστος και πρέπει να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτό, και το έχουμε βρει, και θα τη δώσουν και μια σειρά από ανθρώπους που έχουν εθελοντική διάθεση και είστε καλοδεχούμενοι όλοι να στελεχώσετε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να απαλύνουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, η οποία περνάει μια πρωτόγνωρη κρίση. Πιθανότατα η ελληνική κοινωνία να μην είναι στα οικονομικά επίπεδα του Μεσοπολέμου, αλλά η πτώση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων ήταν τόσο βίαιη που τους έχει οδηγήσει στην απελπισία τους. Και γι' αυτό απαιτούνται δράσεις και όχι επιτροπές. Εξάλλου είναι γνωστή η ρίση του Σούτσου, ενός δεικτικού ποιητή των αρχών του αιώνα, που είχε πει: οι Έλληνες θέλησαν να διαβούν τον αίμο, συγκρότησαν επιτροπή από παππούλια που έλεγε τρέμω. Λέγοντας ότι όταν θες να κάνεις κάτι, ρίξω σε μια επιτροπή και άσχο. Δράση χρειαζόμαστε. Ποιοι από εσάς έχετε τη διάθεση να προσφέρετε στη διάθεση της ΔΚΕΔΗΜ να αξιοποιηθείτε στο μέγιστο βαθμό. Στο μέγιστο βαθμό. Μα υπάρχουν ήδη αυτές οι επιτροπές. Δεν απορρίπτω καμία επιτροπές. Υπάρχει ήδη, ξαναλέω, σε δημοτικό επίπεδο. Υπάρχει η κοινοφελής μας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχετε με εκπροσώπους. Μπορείτε να τη στελεχώσετε και με τους εθελοντές και προσωπικά, αν θέλετε να βοηθήσετε.
για να μπορέσει να παράσει τις υπηρεσίες που νομίζετε ότι δεν παράσει και που εγώ εκτιμώ ότι κάνει σοβαρή δουλειά. Δεν παράσει τον εαυτό του, έρχεται σε εμάς. Μία ακόμη επιτροπή δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Εκείνο που έχει να προσφέρει είναι η διάθεση να ασχοληθούμε σοβαρά με ορισμένα πράγματα. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Πού θα απευθυνθεί σήμερα, στο Δήμο Μουζακίου. Έχει ανάγκη κάτι. Η κυρία. Πείτε μας εδώ ένα πρόσωπο, ένα άτομο στο οποίο να απευθυνθεί. Και μου πείτε σε εσάς προσωπικά. Κυρία Κωνσταντίνα, η λεξιλαγνία που σας διακρίνει τώρα τελευταία είχε και τέλος, θα με αφήνετε να σας πω ότι υπάρχει πρόεδρος της Διακέτης, υπάρχει ο κοινωνιολόγος ο κύριος Ποζιός, στους οποίους υπάρχει ο κύριος Κωστόπουλος που είναι μέλος σας στη Διακέτη και μπορείτε να το μεταφέρετε οτιδήποτε, εκτός αν ξεχνάτε ποιους έχετε ορίσει στις κοινοφελείς επιχειρήσεις και μπορείτε να απευθυνθείτε. Παρακαλώ, όχι διάλογο, επίσης. Παίρνοντας τα χέρια σας μία αίτηση, καλό είναι να ρωτάτε και μετά αυτούς που σας έδωσαν την αίτηση, υπήρχε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Τον σύμβουλό σας, τον κύριο Κόλια, αν θα τον ρωτούσατε, θα σας είχε απαντήσει ότι προθέσαμε συνάντηση στο γραφείο μου και με αυτόν και με τον κύριο Μπαλάντζα, Μάνκο όπως λέγεται, και αναλύθηκαν όλα τα αίτηση. Αλλά προφανώς δεν σας ενδιαφέρει η ουσία από ό,τι φαίνεται για μία ακόμη φορά. Μένετε με το χαρτί, δεν ρωτάτε και θα φτάσω και παρακάτω. Γιατί και παρακάτω. Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Ποια μέρα ήρθαν οι Γιώργοι στο γραφείο. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα στο γραφείο. Μην διακόπτετε. Όταν έρχονται στο γραφείο του Δημάρχου και παίρνουν απαντήσεις για όλα τα θέματα, δεν είναι απάντηση. Αλλά προφανώς ξαναλέω, περισσεύει η διάθεση να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και κυρίως την κάμερα. Παρά η ουσία. Αν τους ρωτούσατε λοιπόν, θα σας είχαν απαντήσει. Μην διακόπτε, κυρία Καγκά. Σας παρακαλώ. Κύριε Καγκά, κύριε Καγκά. Παρακαλώ. Κύριε Καγκά, εσείς που κάνετε καλές συστάσεις, μπορείτε σε έναν αδερφό σας να κάνετε συστάσεις. Σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Καγκά. Εγώ ξέρω ότι απαντήσεις γίνονται εντράπως στις αιτήσεις και σε χρονικό όριο χωρίς ο νόμος. Εντάξει, κύριε Δήμο, Οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις έχουν το νόημα του να επιλύονται προβλήματα. Εάν το νόημα είναι να υπάρχει αλληλογραφία, ναι, να δώσουμε γραφές απαντήσεις. Εκλαμβάνω όμως την όποιο ενδιαφέρον του όποιου δημότη και του όποιου συμβούλου, ως διάθεση να επιλύσουμε προβλήματα. Και όταν η διάθεση είναι να επιλύσουμε προβλήματα, περιττέρει το αν είναι γραφές ή προφορικές οι απαντήσεις, αρκεί το πρόβλημα να λυθεί. Τα γραπτά μένουν, να το απαντήσουμε μετά. Όσον αφορά. Είναι η διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε άλλη λογική. Είμαστε εδώ, είναι προφανώς. Για μας θα ήταν άδικο να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα της διαφορετικότητας. Και κυρίως μαζί σας. Γι' αυτό έχουμε διαφορετική πολιτική πρόταση στους δημότες, την οποία αξιολόγησαν και τις έδωσαν έναν βαθμό. Έδωσαν και εσάς έναν βαθμό. Σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Αναφορικά τώρα. Με τα αγροτικά ιατρία, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί την αδυναμία την τεράστια που έχει το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει πάγιες λειτουργικές του ανάγκες. Δεν έχει ίντερνετ σε κανένα από τα αγροτικά του ιατρία. Δεν είναι ευθύνη του. Ο Δήμος έχει, στο κοινωνικό του γραφείο. Φυσικά. Δεν μπορεί να βάλει και στα κέντρα υγείας και στις πυροσβεστικές όλες τις υπηρεσίες. Βοηθάμε σε πάρα πολλούς βαθμούς, υπερβαίνοντας πολλές φορές και τα όρια της νομιμότητας στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε. Και το δωρεάν ίντερνετ. Το δωρεάν ίντερνετ. Μιας και το αναφέρετε. Μιας και το αναφέρετε. Και καλό θα είναι για αυτά πρώτα να έχετε μια καλή ενημέρωση, όπως φροντίζω και εγώ. Μα με ρωτάτε κάτι για το δωρεάν ίντερνετ. Εάν λοιπόν φροντίζατε να ρωτήσετε, θα βλέπατε ότι το ελεύθερο ίντερνετ που διαθέτει ο Δήμος δεν έχει τις ταχύτητες που απαιτεί ο γιατρός που θέλει ad hoc εκείνη τη στιγμή να μπει στο σύστημα και να γράψει τη συνταγή, διότι μέσα στο δίκτυο του Δήμου μπαίνουν οι πάντες που μπορούν να κατεβάσουν από ταινίες, να κάνουν το chat τους και εκεί λέει δυο. Συν το γεγονός ότι επειδή υπάρχει διασύνδεση συνολικά σε όλο το Δήμο έχει αρκετές ταχύτητες. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε και θα παρακαλώ. Για την βαθμίδα. Όχι, διάλογο δεν καταγράφει. Στο ιατρείο δεν μπορεί να μπει εσύ με το ίντερνετ, να βοηθεί ο γιατρό να στην τεχογραφία. Οπότε κοινοτικό γραφείο. Να βάλει καινούργια γραμμή ο Δήμο, εκλέγει. Έχει κοινοτικό γραφείο, μπορεί να βάλει σύρματο. Έχει κεραία. Έχει κεραία, λέει ο Δήμαρχο. Έχει κεραία, δεν πιάνει. Ασύρματο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κεραία. Να
Παρακαλώ, δεν διακόπτουμε. Τα ίδια ισχύουν και για την Πατσουνία. Αν κάνατε τον κόπο να ρωτήσετε τον κύριο Κάντζιο, το στέλνετε. Νομίζω την υπογράφει. Πολύ την υπογράφει. Εντάξει. Αν κάνατε λοιπόν τον κόπο. Παρακαλώ να κλείσει λίγο η καταγραφή. Δεν θα μπορούμε να δεχόμαστε αιτιάσει για μη καλή καταγραφή πρακτικών επειδή σα έχετε μονή να κάνετε διάλογο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Όχι, δεν γίνεται συζήτηση. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, κυρία Τούρμπα, και δεν καταγράφονται τα πρακτικά σωστά. Και έρχεστε πάλι εδώ και λέτε, αλλοιώνετε τα πρακτικά. Θα παρακαλούσα και από τη μία πλευρά και από την άλλη, όχι διάλογο. Κάνατε ερωτήσεις, πάρτε τις απαντήσεις. Κυρία Πρόεδρε, με αδικείτε, διότι εγώ άκουσα τις όποιες ερωτήσεις που είχαν και. Δεν αδικό, λέω και διάλογο. Δεν διάλογο. Και διάλογο, κύριε Δήμαρχε, σήμερα όταν σα κάνει ερώτηση την ώρα που μιλάτε, και κακό σα διακόπτει, δεν τι απαντάτε. Συνεχίστε να απαντάτε. Κυρία Πρόεδρε, σα παρακαλώ. Ο κανονισμό λέει απαγορεύεται ρητά ο διάλογο. Το καταλαβαίνετε. Θα εφαρμόσετε αυτό λίγο. Εγώ θέλω να ακούω τον ομιλούντα, να τον απολαμβάνω και να τον απολαμβάνω και κρίση. Δείτε ακόμα συνέχεια, μπαίνει και ο ομιλητής στη διαδικασία να σας απαντά και γίνεται διάλογος. Δεν έχουμε καλασμό, δεν λοιπόν, ότι με υπομονή ακούω όλες τις ερωτήσεις, δεν διακόπτω ποτέ και θα παρακαλούσα να μου δίνετε και εμένα το δικαίωμα να απαντώ με τον ίδιο τρόπο. Αν κάνατε λοιπόν τον κόπο, την αίτηση την οποία μας διαβάσατε ολόκληρη, να έχετε ρωτήσει αν υπάρχει εξέλιξη στο αίτημά τους, θα σας είχαμε ήδη απαντήσει ότι η ΔΕΙΑ δρομολογεί λύση στο πρόβλημά τους. Και δεν είναι τόσο απλό όσο διαβάζετε με λίγα μέτρα λάστιχου ή οτιδήποτε άλλο, διότι η δεξαμενή βρίσκεται χαμηλότερα από τα συγκεκριμένα σπιτιά της ΔΕΙΑ, Πρόεδρε. Και μάλιστα μπαίνουμε στη διαδικασία να τους τοποθετήσουμε μηχανισμό που θα τους ανεβάσει το νερό. Άρα θα είχατε λοιπόν την απάντηση στα χέρια σας και δεν θα χρειαζόταν να διαβάζουμε ερωτήσεις, όπως είπα και πιο πριν. Το κτήμα στη Μαγούλα δεν είναι του Πανεπιστημίου. Είναι μια κοινή δράση που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μια προσπάθεια να κάνουμε αναφλώαση στους βοσκοτόπους, να δοκιμάσουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη βοσκοικανότητά τους, όπου εκεί είχαμε έναν ασυνήθιτο δημόκιο, ο οποίος πήγε και καταπάτησε. Και βεβαίως θα ασκηθούν τα δέοντα απέναντι. Η Άρδες είναι ανταποδοτική υπηρεσία και πρέπει να εισπράτεται ό,τι ξοδεύεται. Και αυτό γίνεται πάντα τα τελευταία χρόνια μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που συνάπτουμε με τον ΠΕΔ Γελάνθης, διότι αυτό είναι και το ορθότερο, σύμφωνα και με τον διευθυντή που είχαμε στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιάπαν, από την ώρα που λειτουργούν το ΕΕΠ στο Δήμο, υποχρεωτικά αυτά πρέπει να κινούνται μέσα από εκεί. Και μάλιστα οι υδρονομείς ορκίζονται από εκεί, εισπράττουν, καταθέτουν σε ειδικό λογαριασμό, καλύπτονται τα έξοδα και στη συνέχεια έχουν μεταφέρει τα σπίτια. Κινήσει το λογαριασμό, μέσω λογαριασμού. Όλοι οι κινήσει. Πήρε ο Σιθόνη. Νομίζω ότι κάποιο σα πληροφόρησε λανθασμένα και εσά και τον κύριο Κινή. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από πομόνα υδρευτική και μάλιστα τι δύο υδρευτικέ πομόνε οι οποίε υπάρχουν στο ποδάρι, από ό,τι λέγεται η περιοχή εκεί του Δήμου Ιθόμη. Η οποία είναι η μία κύρια που δίνει νερό στα πάνω χωριά, φανάρι, κανάλια κτλ. Και η εφεδρική για να καλύπτει την κύρια όταν αυτή έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση από εκεί να δώσουμε νερό σε άλλες. Είναι η υδρευτική γιώτρηση. Τα κτήματα τα οποία θα αρδευτούν, θα αρδευτούν από αρδευτική πόμονη. Κύριε Προξιλιά, θα συμπληρώσετε. Ναι. Καλησπέρα και μου. Όσο αφορά τη γεώτρηση, είναι αρδευτική, ανοίξει το μυρικό διαμέρισμα πύργου και θα αρδευτούν από αυτή τη μονάδα 110 στρέμματα που αντιστοιχούν σε ιδιοκτήτες του πύργου. Αυτό έχω να πω. Μιλάμε για μια γεώτρηση της σύγκρευσης, αυτό είπα, την οποία κάποιοι συγκεκριμένοι πήγανε να μεταφέρουν το νερό. Σας και εγώ απάντησα. Ελληνικά μιλάω. Ναι, και εγώ ελληνικά, αλλά δεν με ακούτε. Εγώ σας άκουσα, σας κατάλαβα. Εσείς δεν καταλάβατε γιατί δεν προσέχετε προφανώς. Εγώ δεν προσέχω. Φυσικά. Σας είπα ότι από υδρευτική γεώτρηση δεν υπάρχει καμία σκέψη να δοθεί νερό σε άρτες. Αυτό. Ωραία. Την κίνηση την κάνανε στρώμα το σωλήνε σε αυτή τη γιώτηση και συγκεκριμένη την οποία αναφέρεται. Ναι, γιώτηση. Και τους μαζέψατε. Να λοιπόν και τίποτα άλλο.
να πω κάτι. Το γεγονός ότι σας διαβεβαιώ ότι από ιδρυτική γεώτρηση δεν θα δοθεί νερό σε αρδευτική, δεν σας καλύπτει. Όχι, δεν σας καλύπτει. Οι δημότες, ο κάθε δημότης, μπορεί να έχει την όποια απέτηση, το όποιο έτοιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι σύνομο θα είχαμε πει. Να ακούσουμε με τον αντιδήμαρχο, να ολοκληρώσει. Ενημέρωση ο κύριος Κινής Εγρίου. Η πρώτη σκέψη, και το αναφέρω, το χωριανό, ήταν να μετακινηθεί η άδευση από την ίδρυψη που μόνο που αναφέρει προηγουμένως. Αλλά οριστικά, μπορεί οι σουρνές να πέσουν εκεί. Αλλά οριστική απόφαση πάρθηκε από την μόνο άδευση να αντευτούν τα υπόλοιπα και με τα οποία δυστυχώς είναι 110 στρέμματα. Ποιος είναι αυτός, δηλαδή. Ένα λεπτό. Να τελειώσουμε όλα μέσα. Όσο αφορά το θέμα, κύριε Κινή, ποια κτήματα θα αντρέπονται, το διατυπώνω εδώ και να δοκιμάσετε. Είναι η πρώτη σανίδα η οποία αντιστοιχεί σε ιδιωτικό του σπίτι. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα αντρέπονται τα πρώτα κτήματα τη πρώτη σανίδα. Είναι 110 στρέμματα περίπου, ανήκουν σε ιδιωτικό του πύργου και αυτή είναι. Με ποιο απόφαση. Του Πρέδρου. Ποιο του Πρέδρου. Του τοπικού. Έχει ομοιότητα ο πρόεδρος να δέσει την τυπλή κοινότητα. Δηλαδή ότι θέλει ένα άτομο που θα κάνει κουμάντο ένα χωριό και την άκρη. Θεωρώ. Δεν μπορεί να γίνει άλλα εσύ συνέβη στο χωριό εκεί πέρα. Κάναμε τη συγκέντρωση. Να πω και κάτι. Εγώ ενημέρωσα την κυρία Αναστασίου. Για να μην περδευτούμε. Την τριώνουμε για να κλείνουμε το θέμα. Και μου λέει, Βάε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μου λέει, να προηγούνται οι διαδικασίες της τοπικής κοινότητας, να αρδεύονται και ταυτόχρονα, μου λέει, αν περισσεύει το νερό, να επεκταθεί και πιο κάτω. Με αυτή τη συγκατάθεση προχωρήσουμε στην διαδικασία της σκέψης να επεκτείνουμε την άδευση. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν θα προκληθώ, θα δώσω και ονόματα. Και θα τα δώσω και ονόματα. Λοιπόν, όχι, διάλογο. Ο καθένας εδώ, αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μου δίνετε το δικαίωμα να τελειώσω την απάντησή μου. Και προφανώς ο καθένας μετά έχει δικαίωμα και στη δημοσιότητα να πει και ό,τι θέλει, ό,τι το επιτάσσει στη συνήθεια. Θα το δώσει στην πράξη, δηλαδή, μέσα σε λίγες μέρες. Ξεκαθαρίζω λοιπόν το εξής. Γιατί το ζήτημα ετέθη αν από υδρευτική υπομόνα θα. Ήταν σε συνάφεια μαζί με τον κύριο Ορκίνη. Απαντώ λοιπόν και στο δυο για να γίνει κατανοητό. Από υδρευτική γεώτρηση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθεί νερό στην άρδευση. Θα αξιοποιήσουμε τις αρδευτικές γεωτρήσεις που υπάρχουν για να μεγιστοποιήσουμε το όφελος των παραγωγών. Δεν υπάρχει κανείς λόγος γεωτρήσεις που έχουν μεγάλες δυνατότητες να περιορίζονται σε μικρό αριθμό παραγωγών, γιατί έτσι συνηθίζεται. Κοιτάμε να μεγιστοποιήσουμε και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Εφόσον οι υπομόνες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μεγαλύτερες εκτάσεις, θα τις αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κύριε Δήμαρχε, θα τον επέμβω στο συμβολίο. Θα προετοιμαστούμε όλοι. Όχι, λέω ερώτηση. Αν πρόκειται να συζητηθεί. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Αφήστε το κύριο Δήμαρχο να το δείτε. Δεδομένου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ποια απόφαση θα γίνει. Θα υποβάλλετε και την απάντηση που θέλετε. Ελάτε και δείτε. Ούτως ή άλλως, η πρώτη αξιολόγηση. Υπομόνες καταρχήν. Το τι στρέμματα αρδεύουν. Δεν υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κανενός συλλογικού μας οργάνου που λέμε ότι. Μισόλεψε. Θα φτάσουν. Αφήστε. Θα φτάσουν. Αν αφήσετε. Μα δεν αφήνετε. Παρακαλώ, δεν θα το ξαναπώ. Θα κάνω και ησυχία να ακούσετε τις απαντήσεις. Άκουσα ερωτήσεις οι οποίες κράτησαν μια ώρα. Οι απαντήσεις κατά τι παραπάνω πρέπει λογικά να αναφέρονται. Και δεν θα διακόπτετε. Γιατί θα κρατήσετε το τι ποτίζει κάθε πομόνα, οι όρκες πομόνες, δεν υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με την δυνατότητα που είχαν και την κάλυψη που παρήχαν. Και βεβαίως τώρα με τις άδειες χρήσης νερού που βγάζουν και τις εκτάσεις που καλύπτουν. Και ξαναλέω, το ερώτημα για μένα είναι απλό και πρακτικό, γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Εάν μια πομόνα έχει τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερες εκτάσεις, θα πούμε όχι. Προφανώς. Κύριε Δήμαρχε, υπομόνες γνωρίζετε όταν έγινε η γιώτηση. Υπήρχε άδεια την συγκεκριμένα στο λάθος. Θα κάνετε πάλι. Η άδεια χρήσης νερού που εκδίδεται για την κάθε πομόνα περιέχει και τα στρέμματα που καλύπτει. Έτσι. Και ξαναλέω εγώ, εάν μία πομόνα, ανεξάρτητα από την άδεια χρήσης νερού που έχει, έχει τη δυνατότητα κάνει και παραπάνω εκτάσεις, θα πούμε όχι. Ποιος θα το κρίνει.
να δούμε ποιος θα πει. Θα πούμε όχι, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, τέρμα αυτό το θέμα, παρακαλώ. Αν υπάρχουν άλλες απαντήσεις, ελάτε το δίμαρχο. Δεν σας ακούεστε, παρακαλώ. Παιδικές χαρές. Η διαδικασία της αξιολόγησης των παιδικών χαρών είναι σε εξέλιξη. Δεν μας έχει παραδώσει το παραδοτέο ακόμη η μελέτη της. Μόλις το παραδώσει, θα αξιολογήσουμε τις παιδικές χαρές και αναλόγως θα πράξουμε. Το ξέρουμε ότι έχει έρθει καλό. Προφανώς έχει ένα χρονικό ορίζοντα. Παρακαλώ να ρωτήσω κάτι. Όταν σας δίνω τον χρόνο να κάνετε ερωτήματα, δεν θα θυμάστε όλα, τώρα έρχονται. Δεν μου κάνει τίποτα πραγματικά. Είχατε δύο λεπτάκια που βάλατε ερωτήματα παραπάνω. Η γέννηση νέων ερωτημάτων, από πού προκύπτει. Ακούστε τις απαντήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κάνετε μόνιμα, μην διακόπτετε. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Για τις τομές, στο Μουζάκι αλλά και στους άλλους ζώνους, εξήγησα και την προηγούμενη φορά. Ότι με τη μελέτη που προέβλεπε συγκεκριμένο εύρος σκάματος, προβλεπόταν να καλυφθούν συγκεκριμένα τετραγωνικά τομών. Όμως το σκάματα δεν παρέμειναν εκεί, λόγω του μεγάλου βάθους έχουν διαβρεθεί εδώ μπροστά στο Δημαρχείο, είχε πλάτος ένα μέτρο το σκάμα και έχουν ήδη δύο μέτρα αποκαταστάσεις. Τα επιπλέον τετραγωνικά ποιος θα τα καλύψει. Και γι' αυτό βγάλαμε και τη μελέτη να τα καλύψουν. Ξέρω ότι είναι αγαπημένο θέμα. Να λέμε συνέχεια για τα νεφρά ή για το αυτοκίνητο του Δημάρχου που δεν είναι το δικό του ή είναι το δικό του και που το χαλάνε, ο καθένας ανάλογα το παίρνει μπαλάκι και το γυρνάει. Τις προάλλες άλλος ρωτούσε το ίδιο, τώρα το φέρνει κάποιος άλλος. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υπαρκτό σε ένα έργο που είναι τεράστιο. Και που μακάρι να υπήρχε μαγικό ραδί να το έχουμε κλείσει. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου βιαστήκαμε, αντιμετωπίστηκαν προβλήματα καθυζήσεων στη συνέχεια. Δεν ξοδεύτηκαν χρώματα για χώρους κοινόψεως, χώρους πρασίνου κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Θυμηθείτε, εντάξει, θα δούμε και φέτος τα ξοδεύει. Είναι προτεραιότητα τώρα, κατά την άποψη της αντιπολίτευσης, να δώσουμε σε κοινόψεως χώρους πρασίνου και να αφήσουμε τις τομές ακάλυπτες, αν δεν καλύπτονται από την σύμβαση του εργολάβου. Είναι οξύμορο από τη μία να λέμε σπάσαμε τα νεφρά μας, τα αυτοκίνητά μας και από την άλλη δεν κάνετε χώρους πρασίνου, δεν καλύπτει τις τομές. Δεν πληρώνουμε τίποτα δύο φορές. Αυτό είναι ένα αυθαίρετο δικό σας συμπέρασμα που αναγάγεται στο γεγονός δεν θέλετε να καταλάβετε τι λέω. Ξαναλέω, έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά με βάση το εύρος των τομών που προέβλεπε η μελέτη, όμως λόγω του μεγάλου βάθους αυτές οι τομές σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπερδιπλασιάστηκε. Πώς θα προκαλείτε. Παρακαλώ. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Εγώ επιμένω, αυτός το έκοψε. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Στην πλατεία δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Προφανώς αν είναι δέντρα σκιάς. Δεν υπάρχουν δέντρα στο Μουζάκι. Το ότι δεν υπήρχαν δέντρα στον κεντρικό δρόμο του Μουζακίου να μου το πείτε. Μετά τα πεζοδρόμια που κάναμε, το πλασινίσαμε αρκετά και έπεται και συνέχεια. Τα κάγκελα προφανώς εννοείται την πρόεδρε, αυτό που κάναμε προς το γυμνάσιο κάτω που κλείσαμε το, για να προστατεύουμε τα παιδιά που πάνε κάτω. Αυτό ήταν η τελευταία εργολαβία και βεβαίως τώρα βγάζουν μια καινούργια εργολαβία να θωρακίσουμε και το Δημαρχείο. Όχι, σας παρακαλώ, όχι, δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Ελάτε κύριε Δημαρχή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν θα ξαναδιακόψετε. Και υπάρχει βέβαια και καινούργια εργολαβία που έχει να κάνει και με τις θωράκες και του Δημαρχείου, διότι έχει καταληστευτεί με αρκετά σχόλια. Τώρα βέβαια κάποιοι έχουν δικαίωμα να εξανίστανται, παρατηρητές είναι εξάλλου. Ο πολίτης έχει κάθε φορά δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Σπηλιά Καραϊσκάκη, αποκλάδωση, θεωρώ ότι ένα ολόκληρο λεωφορείο, ακόμη και αν τα κλαδιά είναι μεγάλα, ο δρόμος ελεύθερος. Ένα ολόκληρο λεωφορείο περνάει. Αλλά αντιδήμαρχε, να δούμε λίγο αν χρειάζεται και αποκλάδωση. Πώς είναι αυτό, να το δούμε κι αυτό. Παντού υπάρχουν πλατεία, θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.